τρία φαγητά που πρέπει να πετάξεις αυτήν εδώ ακριβώς τη στιγμή στα σκουπίδια για να εξαφανιστεί η κοιλιά και να χάσεις 10 κιλά. Πάμε ξεκινήσουμε με το πρώτο φαγητό, το οποίο είναι το toast. Είτε κάνεις διατροφή είτε δεν κάνεις, το toast το τρώμε. Ορόσημο. Λοιπόν, το toast αυτό είναι ακριβώς ο ορισμός της καταστροφής. Γιατί δεν το συγκρίνουμε με την πίτσα για 2 λεπτά. Τα βάλουμε δίπλα-δίπλα. Ένα toast και ένα κομμάτι πίτσα. Θερμιδικά έχουν πάνω κάτω τις ίδιες θερμίδες. Από άποψη υγείας έχουν την ίδια διατροφική αξία. Έχουμε τη ζύμη στην πίτσα που έχουμε το ψωμί του toast στο toast και ενός υδατάνθρακας από τη μία και ενός υδατάνθρακας από την άλλη. Που σας λέω, παιδιά, να τρώμε, αν διαλέγουμε ψωμί, να τρώμε ψωμί του toast. Αλλά όταν το συγκρίνουμε με την πίτσα, εκεί η πίτσα απλά έχει τη ζύμη. Έτσι. Μετά να βάλουμε από πάνω τα αλαντικά, να βάλουμε από πάνω το τυρί. Τώρα μιλάμε για το toast ή για την πίτσα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και να σου πω και κάτι, η πίτσα έχει και από πάνω την ντοματούλα, έχει από πάνω το μανιταράκι, έχει από πάνω 2-3 πράγματα εξτρά που μπορεί να το κάνει και πιο υγιεινό. Μα η πίτσα έχει λάδια, ρε Σάρο. Γιατί το toast τι έχει. Γιατί το toast τι έχει. Στάζει στο βούτυρο το toast, να πούμε. Πώς περιμένεις να χάσεις, γιατί δεν τρως πίτσα αντί για αυτό. Κόψε τα toast μαχαίρι και το τρως μια φορά την εβδομάδα μισή πίτσα και είσαι μάγκας. Επίσης, πέρα από το ότι έχει ίδιες θερμίδες, έχει ίδια φτιάξαμε με την πίτσα, έχει χειρότερη γεύση και δεν χορταίνει. Τι να το κάνεις, να το πετάξεις σκουπίδια. Πάμε στο επόμενο φαγητό που πράφει για αυτήν εδώ ακριβώς τη στιγμή από κάθε κουζίνα, κάθε ανθρώπου, το οποίο είναι τα αμύγδαλα. Μα τα αμύγδαλα τώρα, τα αμύγδαλα τώρα, στάσου αμύγδαλα. Όχι παιδιά, τι με νοιάζει που έχει ωμέγα 3. Τι με νοιάζει που έχει υγιεινά λιπαρά. Θα πάρουμε τα αμύγδαλα να τα συγκρίνουμε με την πατατάκια. Για να σου πω γιατί πρέπει να λείπουν και τα δύο από κάθε σπίτι, κάθε Έλληνα αυτήν εδώ ακριβώς τη στιγμή. Ειδικά αν είσαι χοντρός. Εντάξει. Αμύγδαλα στη μία, πατατάκια από την άλλη. Πρώτον, είναι υψηλά σε θερμίδες. Είναι θερμιδούχα. Πολύ θερμιδούχα. Έχουν πάνω κάτω τα ίδια λιπαρά. Βασικά τα αμύγδαλα έχουν και περισσότερα λιπαρά. Δεν χορταίνουνε. Φάει μια χούφτα από το ένα, φάει μια χούφτα από το άλλο. Θες να φας κι άλλη, κι άλλη, κι άλλη, κι άλλη. Αν μπορείς και έχει. Και μπορείς να συγκρατηθείς. Να φας 3 αμύγδαλα και αν φας 4, κάτω. Αλλιώς, αν δυσκολεύεσαι έστω και λίγο, γιατί να παλεύεις με την κουζίνα και με το φαγητό. Απλά μην πάρεις αμύγδαλα. Εάν είσαι καπνιστής και θες να κόψεις το κάπνισμα, γιατί να έχεις τσιγάρα εδώ και εκεί μέσα στο σπίτι σου. Άμα είσαι αλκοολικός, γιατί να έχεις αλκοόλ στο σπίτι σου. Άμα είσαι χοντρός, γιατί να έχεις θερμιδούχα φαγητά που τα τρως και ξεπαχαίνουν. Πέρα από ότι είναι θερμιδούχα, δυσκολεύεσαι να ελέγχεις τη μερίδα. Πόσες φορές έχει τύχει να πάρουμε Pringles πατατάκια και να φάμε ένα, να φάμε άλλο ένα, να φάμε άλλο ένα και ξαφνικά τρως όλο το κουτί και λένε. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Τρως ένα αμύγδαλο, τρως δεύτερο αμύγδαλο, τρως τρίτο αμύγδαλο. Έχεις φάει όλο το σακουλάκι σε μία-δύο μέρες. Και το βλέπω με τα μάτια μου ότι γίνεται αυτό. Και σε μένα γίνεται. Αν πάρω αμύγδαλο σπίτι, αυτό θα γίνει. Μα μου λέει είναι υγιεινά. Να! Σε παχαίνουνε. Ναι! Άρα σκουπίδια. Μέχρι τώρα είναι εισάξια τα πατατάκια και τα αμύγδαλα. Ωραία. Σου πω ένα λόγο το οποίο είναι χειρότερο να έχεις τα αμύγδαλα στο σπίτι. Το οποίο είναι ότι είναι βούριος ύπος που σε παχαίνει. Όλοι ξέρουμε ότι τα πατατάκια παχαίνουν. Όλοι δεν θα τα πάρουμε. Και αν τα πάρουμε, ξέρουμε ότι κάνουμε αμαρτία. Και αν τα φάμε, θα τα φάμε με προσοχή και θα τα υπολογίσουμε. Και. Αλλά από την άλλη, έχουμε τα αμύγδαλα. Τα οποία τι κάνουν αυτά τα αμύγδαλα. Τι κάνουν αυτά τα αμύγδαλα. Νομίζω ότι είναι υγιεινά, οπότε τρως. Λες εντάξει, είναι υγιεινό, δεν παίζει κανένα ρόλο. Πριν σου πω για το τρίτο φαγητό, πάτα το link που έχω κάτω στην περιγραφή για να δεις αυτό το 100% δωρεάν σεμινάριο που σου δείχνει βήμα-βήμα πώς να το κάνεις αυτό. Και πάμε στο τρίτο φαγητό, το οποίο είναι ταχίνι. Ας βάλουμε το ταχίνι δίπλα από τη μερέντα. Πώς γίνεται να έχουνε ακριβώς τις ίδιες θερμίδες και να έχει παραπάνω ζάχαρη η μερέντα. Το ζήτημα είναι ότι είναι τίγκα στα λιπαρά και τα δύο. Εντάξει. Το ένα έχει full λιπαρά και το άλλο έχει full λιπαρά. Έχουν ακριβώς δίπλα-δίπλα, αν τα βάλεις δίπλα-δίπλα, τις ίδιες θερμίδες. Και αυτό που κάνει ο κόσμος που το βλέπω, ταχίνι λέει με κακάο. Ένα θετικό που έχει το ταχίνι που είναι να μην έχει ζάχαρη, πάνε και βάζουν κακάο και βάζουν και ζάχαρη από πάνω, σαν τραχανάδες. Και χαίρονται και χαίρεσαι και χαιρόμαστε όλοι που τρώω ταχίνι με κακάο και δεν χάνω. Και γιατί δεν χάνω, κάτσε να μυρίσω τα νύχια μου. Γιατί τρως μαλακίες, γι' αυτό δεν χάνεις. Εντάξει. Και επίσης, πάλι για τον ίδιο λόγο, δύσκολος έλεγχος μερίδας. Εντάξει. Πόσο εύκολο είναι να φας ένα κουταλάκι και πόσο εύκολο να τα κάνεις 3 ή 6 ή 10 και να μην το καταλάβεις καν. Οπότε, τέτοια φαγητά, βουρυύπη. Βόμβες, κυριολεκτικά που είναι έτοιμες να εκραγούν, ορολογιακές βόμβες, δεν τις έχουμε στο σπίτι μας. Απλά πράγματα.